Είχαμε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο εδώ της πόλης σας, εκφράζοντας για άλλη μια φορά την αντίθεση του ΚΚΕ στην ίδρυση ουσιαστικά ενός στρατοπέδου πολύμινου εγκλισμού χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή. Αυτή η επιλογή δεν είναι επιλογή Μηταράκη, είναι επιλογή Μητσοτάκη, όπως ήταν και επιλογή Τσίπρα, να ψηφίσουν τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, συμφωνία που εγκλωβίζει στη χώρα μας χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Γι' αυτό επιμένουν στο να φτιάξουν αυτά τα στρατόπεδα στα πέντε νησιά και στην Ορεστιάδα. Γι' αυτό επιμένουν στην πολιτική εγκλισμού, γι' αυτό αναγκάζουν αυτούς τους ανθρώπους να καταθέτουν αίτηση ασύλου όχι στη χώρα που θέλουν να πάνε, αλλά στη χώρα στην οποία μπαίνουν και ειδικότερα στο πρώτο σημείο εισόδου. Θεωρούμε ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να ενταθεί, πρέπει να συντονιστεί με τον αγώνα που δίνουν οι κάτοικοι στη Χίο και στη Λέσβο ενάντια στην ίδρυση αντίστοιχων κέντρων στρατοπέδων εγκλισμού χιλιάδων συνανθρώπων μας, οι οποίοι δεν φταίνουν, και ταυτόχρονα να αναδειχθούν οι ένοχοι, να αναδειχθούν οι υπεύθυνοι αυτών των ντροπιαστικών εικόνων που βλέπουμε και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Φυσικά η ευαισθησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ψεύτικη, είναι υποκριτική. Αυτή ευθύνεται μαζί με τις κυβερνήσεις για τον εγκλισμό αυτών των ανθρώπων. Θεωρούμε ότι πρέπει να κυριαρχήσουν αυτά τα συνθήματα σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος πρέπει να είναι ανυποχώρητος και να αναγκάσει την κυβέρνηση να μην υλοποιήσει αυτό το σχεδιασμό. Το κατάφεραν πριν από ένα χρόνο στη Λέσβο και στη Χίο, πιστεύουμε ότι θα το καταφέρουν και στην Ορεστιάδα. Ένας τέτοιος αγώνας μαζικός, ένας αγώνας που δείχνει τους πραγματικούς υπεύθυνους, ένας αγώνας ο οποίος ουσιαστικά προσφέρει, δίνει και στους κατοίκους αλλά και σε αυτούς τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι κυριολεκτικά κυνηγημένοι από τον πόλεμο και από τις αιτίες έρχονται να βρουν μια άλλη πατρίδα, έναν άλλο χώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ευθύνεται για αυτές τις πολιτικές και πρέπει να αναλάβει και αυτή τις ευθύνες της. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν εμείς εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα αυτό που γίνεται. Ταυτόχρονα καταθέσαμε ερώτηση στη Βουλή ώστε η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις συγκεκριμένες, μαζί με τις πληροφορίες που έχουμε ότι τρέχουν αυτά τα έργα, έχουν δοθεί σε εταιρεία η συγκρότηση όλων αυτών των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Αυτός ο αγώνας πρέπει να κεντράρει στους πραγματικούς ενόχους και αυτή είναι η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν αυτούς τους ανθρώπους, τους εξαθλειωμένους ανθρώπους από την πείνα και από τον πόλεμο, σαν μέσο πίεσης και κυριολεκτικά δίνουν τη δυνατότητα στον Ερντογάν να εργαλειοποιεί το προσφυγικό. Ο ένοχος λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική της, η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων. Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι. Άρα αυτός ο αγώνας για να έχει επιτυχία, για να έχει αντίκρισμα, πρέπει να στοχεύσει τους πραγματικούς ενόχους. Σε συνδυασμό με το ανυποχώρητο, το να μην φτιαχτούν τελικά τα κέντρα, αυτά τα στρατόπεδα, στα νησιά και στην Ορεστιάδα.